Είμαι σε ένα σανσέρ πολύ γνωστό, διάσημο. Σε μια πολυκατοικία που μένουν διάσημοι, γνωστοί, αγαπημένοι. Γιατί εσείς, τι είναι ρε παιδιά, κάθε μέρα, όχι κάθε μέρα, κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, σε αυτή την πολυκατοικία, την επισκέπτεστε, την παρακολουθείτε, παρακολουθείτε τις ζωές όλων των αγαπημένων σας ηρών και γι' αυτό την έχετε φτάσει στα ύψη της τηλεθέασης. Τώρα, θα σας πάω σε διάφορα διαμορίσματα αυτής της πολυκατοικίας και θα σας παρουσιάσω τους πιο αγαπημένους σας από τους ήρωες της πολυκατοικίας αυτής. Σε ποιο σπίτι φέρετε? Στο δικό μας, κυρία μου. Παλαφούτη οικία. Χαίρομαι πάρα πολύ. Πώς είμαστε? Δεν είστε καθόλου κουρασμένοι από τα γυρίσματα. Είστε πάρα πολύ χάγια. Σα αγάπη μου, πώς είναι ο μπαμπάς, η μαμά. Πόσο χαίρονται. Πολύ καλά. Χαίρομαι πολύ. Εγώ μείνω με το χεράκι. Είστε η κυρία που πάντα βιάζεται και πάντα έχει πάρα πολλά να κάνει. Πολλά, πολλά. Και κάνει και πάρα πολλά. Αγαπητέ. Πώς χρονών είσαι? Το 79 γεννηθείς. Το 79. Ναι. Ούτε εμείς. Υπήρξε. Τέτοιο μικρός. Αν είναι δυνατόν ρε παιδάκι μου, έλα κατέβα τώρα. Δηλαδή πόσο είσαι, κάνω τον υπολογισμό. 29. 29. Κυρία μου. Χαίρετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο τύπος όμως είναι μελαχρινές και όχι ξανθές, έτσι. Ναι, ναι. Μόνο. Μόνο. Έτσι. Δηλαδή... πέρασα από εδώ, αλλά δεν κόλλησαμε. Δηλαδή τι είναι αυτό που σε έχει τρελάνει σε αυτή τη γυναίκα? Μου θυμίζει τη μάνα μου. Όχι, λοιπόν, αυτό είναι από τραγούδι, δεν θα. Ναι, δεν μου λες. Θέλω να σας πω ότι κάμερες στη ζωή μας πολλές, εντάξει. Εδώ λοιπόν μπαίνουν οι κάμερες στα σπίτια μας πλέον. Τα ξέρουμε όλοι τι ζούμε και τι έχουμε βιώσει. Εσείς επιτρέψατε στα σπίτια σας να μπει η κάμερα και έτσι γεννήθηκε η πολυκατοικία. Άλλη μία τρομερή επιτυχία όταν βλέπουμε να μπαίνουμε σε ιδιωτικές ζωές των ανθρώπων και να τις παρακολουθούμε. Στα κανονικά σας σπίτια θα αφήνατε κάμερες να μπουν? Τι, για γύρισμα εννοείς? Άκου το απάντηση και καλά. Ναι, τι είναι από ένα παραγύρισμα? Στο σπίτι σου θα μας άφηνες να βάλουμε μια κάμερα να παρακολουθήσουμε για 2-3 ώρες. Τι κάνω στη κανονική σου ζωή όμως, έξω από το ρόλο. Γιατί θες να πέσει η ακροματικότητα της εκπομπής σου? Τι θα βλέπα αλήθεια να σου βάζω μια κάμερα? Να κοιμάται το καημένο. Αν βάλεις, εγώ δεν σου λέω 3-8 ώρες να βάλεις μια κάμερα, θα βλέπεις ένα άδειο σπίτι. Φεύγω το πρωί και γυρίζω το βράδυ. Τι να δεις? Το βράδυ θα τη βάλω. Το βράδυ θα τη βάλω. Και όταν τα κοιμάται. Δεν μου λες ότι το άδειο σπίτι, άραγε γνωρίζεις εσύ την παίρνει και βγαίνει, όσο εσύ δεν είσαι εκεί. Πώ δεν είσαι, σιγά τώρα λες αυτά. Κλειδωμένο το έχω, ασφάλειες έχω, συναγερμούς έχω. Πού να μπει ο άλλος μέσα? Γιατί ξέρεις ότι είναι πολλά ανέκδοτα που φεύγει ο άντρας, πάει στη δουλειά και γυρίζει ξαφνικά. Α, όχι, δεν υπάρχει κάποιος άλλος να μένει εκεί, οπότε... μένεις μόνος σου, Ναι. Να μαγειρέψει. Καλιά φράση στη ζωή μου αφάσισε να μένω μόνος. Μάλιστα. Επομένως, είναι επειδή σε έχει καλύψει η σχέση αυτή πολύ, ναι, ναι, από το σύριαλ. Πάρα πολύ. Φυσικά είναι. Τι έχει η επαγγελματική σου σύζυγος που δεν θα ήθελες με τίποτα να το έχει η γυναίκα σου, η πραγματική σύντροφός σου? Α, έχει, ουρλιάζει πολύ, φωνάζει. Είναι, και την ώρα του σεξ. Και την αυτό επαγγελματικά, η επαγγελματική μου σύζυγος δεν με αφήνει ούτε να το γνωρίζω πώς γίνεται. Ούτε με προσπέκτους δεν το έχω δει. Δεν σου έχει τύχει ποτέ να ρωτευτείς μια επαγγελματική σύντροφο? Να πέσεις στον ερωτά της. Τι είναι σε επαγγελματική σύντροφο? Εννοώ όχι την πραγματική στη ζωή σου, αλλά λόγω δουλειάς να είσαστε... Όπως ο Μπραντ Πιτ και η Ατζελίνα Τζολί, ρε παιδί. Μην απαντήσεις. Όχι, δεν είναι μέσα στη δουλειά, δεν έχω να κάνω έτσι σχέση με την Μαρτινέρ μου και τα λοιπά. Όχι, δεν έχει τύχει. Ποτέ? Όχι. Ποτέ, τόσα χρόνια. Ποτέ, ναι. Δεν. Τι άμα ήταν κάθε δουλειά που κάνω να ρωτεύουν την Μαρτινέρ. Και θα κάνω μια απ' έξω. Δηλαδή, μόλις γίνεται το κλακ και σταματάνε όλα, μπαίνετε στον κανονικό σας ρόλο και δεν συμβαίνει τίποτα, πώς τις φέρεις? Ξεχνάς, δεν υπάρχει ότι είναι η σύζυγος. Όχι, εντάξει, στη δουλειά. Εγώ, όταν τελειώνουμε απ' έξω, είμαστε φίλοι, αγαπημένοι με όλους, με αυτά και τα λοιπά. Αυτό έλειπε. Τώρα να αντιμετωπιζόμαστε όπως αντιμετωπιζόμαστε μέσα στη δουλειά ο καθένας. Δηλαδή να βρίζει ο Δημήτρης την Βασιλική. Έχουμε βρει τα ονόματα. Ναι, ναι, κάτσε τώρα γιατί θα με βοηθήσετε με τα ονόματα. Ποιο σε βρίζει, ο Πάπα? Εγώ τον βρίζω. Όχι. Εμείς την έχουμε βγάλει τη σχέση μας. Εμείς τη βγάζουμε και εκτός. Και εκεί που περιμένουμε για να διασκεδάσουμε, παίζουμε σφαλιαρίτσες. Α, έτσι. Ναι, έχει πλάκα. Το πάνω χέρι. Ποιος? Η Ελένη. Δύο έχει. Άστο να νομίζω ότι έχει το πάνω χέρι. Μην το χαλάς τώρα. Ναι, για να δούμε τι. Το έχω χτίσει όλο αυτό. Τι έρχεται στα επεισόδια τώρα εδώ που γίνεται? Ναι, πάντως σήμερα ήταν ανάγκη να σου πω την αλήθεια. Το πρωί λέγαμε γιατί δεν είναι εδώ η Άννα να κάνει για εκπομπή. Να δεις όλη αυτή την ομάδα, την τρέλα που κουβαλάει, το τι γίνεται από το πρωί μέχρι την ώρα που τελειώνει τη βάρδια.
τι τρέλες κάνουμε, το πώς ζούμε. Δηλαδή, τι λες, αυτά τα παιδιά από τα βαφτίσια είναι τρελαμένα. Έχει να κάνει ότι μεταξύ σας τη βρίσκεται, οπότε γι' αυτό έχει βγει και ένα τόσο καλό αποτέλεσμα που ο κόσμος έχει μείνει και το παρακολουθεί τόσο πολύ. Έχει να κάνει και η βρίσκεται. Αυτό γίνεται πάντως σε όλες τις σειρές, δεν είναι μόνο σε εμάς. Σε όλες τις σειρές που υπάρχει ένα καλό κλίμα. Πες μου κάτι, πριν πάω στο θέμα διαχειριστής. Τι σου τη πάει στη γυναίκα σου την επαγγελματική. Αυτό που σου είπα, φωνές που φωνάζει, που με καταπιέζει, που είναι. Θα ήθελα περισσότερο σε μια γυναίκα την περισσότερη την ηρεμία παρά το άγχος και το στρες. Και πολύ περισσότερο σεξ θα ήθελες. Ναι, καλά, το σεξ εδώ πέρα δεν το συζητάμε. Δεν είναι αυτονόητο. Κάτι το οποίο. Έχει μονίμως πονοκέφαλο. Έχω, τι να κάνω. Ναι, δεν μου λες, χέρι θα σηκώσεις. Ποτέ. Θα σήκωνε. Ποτέ δεν το κάνω ποτέ. Το κόψω καλέ. Όχι, δεν νομίζω ότι αρμόζει ποτέ σε έναν να χτυπάει μια γυναίκα. Διαχειριστής λοιπόν τώρα. Εκτό και αν το κάνει για ευχαρίστηση. Το μικρό και είναι γεννημένο το 79. Κατά τα άλλα είναι στη γενιά, ξέρει. Είναι χρόνια αυτό. Αυτό δεν πάει με τι ηλικίε. Τώρα εδώ που τα λέμε, εσύ είσαι μόνο σου. Στη ζωή σου την άλλη. Όχι. Όχι, εντάξει. Ερωτευμένο. Τι χαρά. Κοίταξε, ξέρει, έχουν ερωτευτεί πάρα πολλέ. Οπότε είναι μοιραίο λίγο να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Κατά είναι, πόσο. Ναι, θα ήθελα να είναι μια χαρά. Είσαι μια χαρά. Γυρνάω λοιπόν στη διαχείριση. Για πες μου, πώς σου φαίνεται ο ρόλος του διαχειριστή. Είναι ένας άνθρωπος καταρχάς ζωντανός. Ένας άνθρωπος ο οποίος υπάρχει δίπλα μας, γιατί αντιμετωπίζουν οι διαχειριστές όλων των πολυκατοικιών αντιμετωπίζουν χιλιάδες προβλήματα. Όπως αντιμετωπίζει και αυτός. Και εντάξει, μπορεί και να κάνουμε κομμωδία και να είναι τα πράγματα στην υπερβολή του. Και τον πιάνουν και λίγο συνέχεια κότσο. Αλλά εντάξει, τον πιάνουν, τους πιάνει και τα λοιπά. Γίνονται διάφορα. Υπάρχει μια αγάπη όμως. Όλων των ενίκων, παρότι πλακωνόμαστε στο ξύλο, υπάρχουν εντάσεις, τσακωμοί, βιώτες. Βλέπεις, υπάρχει μια συμπνία και μια αγάπη μεταξύ μας. Και νομίζω ότι έτσι θα πρέπει να είναι όλες τις πολυκατοικίες. Νομίζω όμως ότι όλοι πρέπει να καταλάβουν τώρα ότι διαχειριστή σε μια πολυκατοικία είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και ότι όλοι πρέπει να είναι συνεπείς με κάποιες υποχρεώσεις που μπορεί να έχουν μέσα στην πολυκατοικία. Ναι. Εσύ ζεις σε μία μονοκατοικία όμως, Εγώ σε. Όχι, σε πολυκατοικία ζω, απλώς είναι λίγα τα διαμερίσματα. Θα προτιμούσες να ζεις σε μονοκατοικία. Ναι. Εντάξει, σίγουρα η μονοκατοικία είναι το όνειρο κάθε ανθρώπου. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο ένα όνειρο δικό μου. Με ποια από τα ζευγάρια της πολυκατοικίας που είσαστε όλοι εδώ θα μπορούσες να ζεις και στη ζωή σου την κανονική. Και με ποια δεν. Α, να σου πω την αλήθεια, δεν είναι ότι είναι τελείως διαφορετικοί χαρακτήρες από αυτούς που βλέπουμε στην τηλεόραση, από αυτό που είναι στην πραγματικότητα. Δηλαδή, δεν γίνεται άτομα όπως τα βλέπουμε έτσι στην οθόνη, ότι είναι και στην προσωπική του ζωή. Ναι. Εντάξει, είναι πάρα πολύ ωραίες γυναίκες. Ξέρω ότι θες. Ναι. Οπότε. Και ξέρω ότι θες να αποφύγεις ότι κατά βάθος δεν θα έμενες μαζί με τους γκέι. Όχι, ναι, δυστυχώς δεν είμαι, δηλαδή λέω δυστυχώς, με την έννοια ότι επειδή πάρα πολλοί κόσμος έτσι, εκπροσωπεί μία μεριά, εγώ σε αυτή τη μεριά δεν είμαι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν σκέφτομαι και δεν, αν θέλεις, καταλαβαίνω και θεωρώ τις θέσεις τους. Μάλιστα. Έτσι.